Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική βιομηχανία, η διαχρονική αξία τη ελληνική επιχειρηματικότητα, παρουσιάζει εδώ και μερικέ δεκαετίε διαρκή μείωση τη συμμετοχή του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κάτω από το 10% έναντι 15,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στερώντα από την ελληνική οικονομία έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξη και απασχόληση για έξοδο από την κρίση που μαστίζει τη χώρα μα από το 2009. Η πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την Ανταγωνιστικότητα το 2016 κατατάσσει τη χώρα μας στην 81η θέση μεταξύ 140 κρατών. Γεγονός που αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τα τεράστια θέματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής βιομηχανίας. Αυτά, αλλά και περισσότερα ακόμη που θα μπορούσα να αναφέρω, όπως το κλείσιμο ενός πολύ μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή πολύ μεγάλη ανεργία που έχει περιθωριοποιήσει ένα πολύ σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου κεφαλαίου, οδηγώντας το είτε στην μετανάστευση είτε στο μαρασμό και την υπογοήτευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία, απολύγω σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Απαιτείται ένα νέο ξεκίνημα που θα περιλαμβάνει το νέο αναπτυξιακό όραμα της χώρας, το συντενισμένο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων, σκληρή δουλειά αλλά και συνέχεια, όπως και συμπαράταξη των παραγωγικών τάξεων και των κοινωνικών φορέων στο νέο αυτό όραμα για να ξεπεράσουμε την κρίση και όσα αρνητικά σωρεύτηκαν από το παρελθόν. Στο νέο αυτό αναπτυξιακό όραμα, η ελληνική βιομηχανία έχει το δικό της διακριτό ρόλο, που μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας μέσω της αύξησης συμμετοχής του ΑΕΠ, της απασχόλησης, αφού δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας και βεβαίως της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στην εθνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η πολιτεία έχει επιδείξει είτε προχειρότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εφικτού παραγωγικού σχεδίου, είτε διοικητική αγκύλωση, η οποία βέβαια σχετίζεται και με ειδικά συμφέροντα ομάδων ή προσώπων που επωφελούνται από την εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό δημόσιο και η οικονομία. Για παράδειγμα, η πολυθρύλητη αδειοδοτική απλούστευση δεν ολοκληρώθηκε ως όφελε, καθώς δεν εκδόθηκε η δευτερογενής νομοθεσία εφαρμογής του νόμου και οι επενδυτές συνεχίζουν να πλέουν να βαγεί σε μια θάλασσα γραφειοκρατικών αιτημάτων, αδιαφάνειας αλλά και συναλλαγών κάτω από το τραπέζι, ενώ τιμωρείται η νομιμότητα και επιβραβεύεται στην πράξη η παρανομία και η αυθαιρεσία. Ποιος είναι λοιπόν ο χαμένος από αυτό το καθεστώς, ποιος άλλος βέβαια από τον ίδιο τον Έλληνα πολίτη, που ούτως εργαζόμενος πληρώνει υψηλούς φόρους σε μια οικονομία με τροφικό παραγωγικό κύκλο, ή ούτως άνδρεχος ζει σε ένα καθεστώς μόνιμης εργασιακής απλεπισίας, όσοι βεβαίως έχουν παραμείνει στη χώρα μας από αυτό το τεράστιο αδρανές ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτή την πραγματικότητα έχει η κυβέρνηση μπροστά της και αυτή είναι που καθόρισε και την πολιτική απόφαση ίδρυσης ενός νέου Υπουργείου ή μάλιστα θα έλεγα επανίδρυσης του Υπουργείου Βιομηχανίας. Η ίδρυση του Υπουργείου σηματοδοτεί την αναβάθμιση της βιομηχανικής πολιτικής ως κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής στο νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Η ανάπτυξη μέσω ιδιωτικών επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και δι' βιομηχανικών επενδύσεων αποτελεί το κεντρικό μοχλό του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα εντάξει ξανά τη χώρα μας στον υγιή κύκλο της παραγωγής. Στον τομέα της βιομηχανίας, το νέο αναπτυξιακό μας όραμα συνοψίζεται στο τρίπτυχο επανεκκίνηση, παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Πρώτη μας προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η εκπόνηση της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής της χώρας. Είναι αυτονόητο ότι η χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής, ιδίως στην παρούσα έκτακτη οικονομική συγκυρία, πρέπει να αποτελεί προϊόν στη διαμόρφωση της κυβέρνησης με τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τη βιομηχανική παραγωγή και κυρίως με την επιχειρηματικότητα στον τόπο μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης βιομηχανικής πολιτικής είναι προφανές ότι ξεπερνά όχι μόνο τη βραχυπρόθεσμη οικονομική συγκυρία ή τον κύκλο αυτής της κυβέρνησης, αλλά αφορά το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στο πλαίσιο και του ευρωπαϊκού καπιταλισμού εργασίας. Για τον λόγο αυτό είναι υποδιαμόρφωση η δημιουργία ενός επιτελικού συλλογικού συμβουλευτικού οργάνου για την προτεραιοποίηση των στόχων στη βιομηχανική παραγωγή, το Εθνικό Συμβούλιο για τη Βιομηχανία, στα πρότυπα και τη δομή του αντίστοιχου γαλλικού, με τη συμμετοχή σε αυτή των παραγωγικών φορέων, των κοινωνικών τάξεων, των συναρμοδίων υπουργείων για την διαμόρφωση των εθνικών στόχων και πολιτικών. Το όργανο αυτό θα λειτουργήσει ως καταλήτης για τη συνεργασία και τη διαβούλευση, όπως και την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων στα θέματα βιομηχανίας για την αντιμετώπιση θεμάτων που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη το κεφαλαιόδες από αυτό, το ζήτημα της ενέργειας, το φορολογικό σύστημα, τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, τη δεύτερη ευκαιρία και πολλά άλλα παρόμοια ζωτικής σημασίας θέματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η ανάπτυξη που αποτελεί το μείζον για την οικονομία και την κοινωνία, για την έξοδο από την κρίση και την αύξηση της απασχόλησης, οφείλει να στηριχτεί σε μια διαφορετική φιλοσοφία σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική που θα ακολουθηθεί. Η χάραξη της νέας πολιτικής πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία
αστυνομικοί και τις παραμέτρους που θα οδηγήσουν. Στη βελτίωση πρώτα απ' όλα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, δεδομένου ότι έχει αναδειχθεί από πολλαπλές μελέτες και έρευνας ως καθοριστικός παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων. Ο νόμος 4262 του 2014 αφορά την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και η εφαρμογή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο. Ήδη εξετάζονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, ενώ έχει συγκροτηθεί η Υπουργική Ομάδα Διαχείρισης Έργου που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή του νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι τομείς της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, των εξαιρετικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού, καθώς αποτελούν το 30% των δραστηριοτήτων εφαρμογής του νόμου. Στόχος είναι στο τέλος Ιουνίου του 2016 και σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα να επιτευχθεί η επιζητούμενη απλούστευση στην αδειοδότηση μέσα από τον πλήρη ανασχεδιασμό των διαδικασιών αδειοδότησης. Οι πολιτικές μας οδηγούν επίσης στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών αδειοδότησης, στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους επενδύοντες στη μεταποίηση, στη βελτίωση των δομών και υποδομών υποστήριξης βιομηχανίας, όπως οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων και οι πλατφόρμες ενημέρωσης και δικτύωσης, στην άσκηση εποπτείας στην αγορά, στα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. Ειδικά στον χώρο εμπορίας και διακίνησης σκληρών καυσίμων, εντοπίζονται τα υπάρχοντα προβλήματα και θα αντιμετωπιστούν άμεσα, ενώ παράλληλα η πολιτεία θα θεσπίσει κανόνες για τον έλεγχο όλου του φάσματος διακίνησης των υγρών καυσίμων. Εξίσου κρίσιμος παράγοντας στην προσπάθειά μας για την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου στη χώρα είναι η ποιοτική αύξηση των επενδύσεων στην αναβάθμιση και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στη βιομηχανία. Στην αλλαγή του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, που θα στηρίζεται στην ενίσχυση των πολιτικών βελτίωσης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, με νέες μορφές εταιρικών συνεργασιών, όπως είναι τα κλάστερς και οι αλυσίδες αξίας, στην ανάδειξη ένταξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και της εξωστρέφειας με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Περιμένουν αρκετοί συναδελφοί σας να μιλήσουν. Κύριε Πρόεδρε, η βιομηχανία σιωπούσε 20 χρόνια. Νομίζω ότι τις αξίζουν 2 λεπτά. Επικαλούμε το δίκαιο του Υπουργού. Κατανόησή σας παρακαλώ και του σώματος, πρώτη φορά ακούγονται τα πράγματα αυτά. Στην προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας. Σε σύγχρονους τομείς των νέων κλάδων προτεραιότητας, όπως των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, των νέων υλικών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του ορυκτού πλούτου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δημιουργικών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της χειροτεχνίας, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ως βασικών παραγόντων σύγχρονης μεγέθυνσης της παραγωγής και της οικονομίας. Ταυτόχρονα απαιτείται να δραστηριοποιηθούμε και στο συντονισμό με άλλα. Κυρία Τζάκρη, παρακαλώ, αφήστε κάτι για τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Τσίποτε. Αφήστε κάτι για τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο. Δύο σημεία θα πω ακόμη, κύριε Πρόεδρε, και θα κλείσω. Συντονισμός με άλλα υπουργεία που αφορούν στη φορολογία, το περιβάλλον και τη χειροταξία, αλλά κυρίως στην ενέργεια. Καθώς η χάραξη ενεργειακής στρατηγικής και εκπόνηση αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού παραγωγικού δυναμικού. Τρία εργαλεία έχουμε για την εκπόνηση των πολιτικών αυτών: το ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, το νέο αναπτυξιακό νόμο και το ΕΤΕΑΝ, το οποίο θα αναδιαμορφωθεί για να συμπεριλάβει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σκοπός μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχουν τα εργαλεία αυτά για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων, προκειμένου να επιτύχουμε τους στρατηγικούς στόχους των πολιτικών που περιέγραψα για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της χώρας στον τομέα της μεταποίησης με σύγχρονους όρους, ώστε να βελτιωθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΕΕΠ, να δημιουργηθούν νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και να επιτευχθεί και ο στόχος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης του ΑΕΠ στο 20% μέχρι το 2020. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εθνική μας βιομηχανία, και έτσι πρέπει πλέον να την προσεγγίσουμε ως εθνική και όχι ως ταξική στρατηγική, έχει την ανάγκη προστασίας, ενίσχυσης και αναβάθμισης του ρόλου της στην εγχώρια παραγωγή και την ανασυγκρότηση της χώρας. Μόνο μέσα από μια πίτα που μεγαλώνει, και δεν λέω τίποτα καινούριο, μπορούμε να μειώσουμε τα βάρη στα μικρά και μεσαία εισοδήματα, να διεκδικήσουμε καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τέλος ένα καινούριο ρόλο για τη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο μαρασμός των κλειστών πηγών μας οδήγησε σε μαρασμό και μας οδήγησε στη μεγέθυνση αλλά και στην ανάπτυξη. Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπεσε πραγματικά από την ευρωπαϊκή ώρα το 2009. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε, ήρθε η ώρα για την εφαρμογή ενός σχεδίου βιομηχανικής ανασυγκρότησης. Και προς αυτόν τον στόχο θα προχωρήσουμε αταλάντευτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Τσάγκρη που έκανε δεκτή την έκκληση του.